ιστορία. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις αυτές τις στιγμές, δηλαδή. Να συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο, ας πούμε, από πατέρα σε ένα παιδάκι. Από το ρόλο της μάνας το σκέφτεσαι, ως μάνα μιλάς. Ως μάνα, ως άνθρωπος. Για μια γυναίκα τι είναι το ζητούμενο. Γιατί και ήταν... καταλαβαίνω και τη θέση της μάνας. Από τη μία έχει να αντιμετωπίσει το παιδί και την αγάπη, γιατί η μάνα είναι μάνα, ό,τι και να είναι. Και όποιος και να είναι, ο πιο σκληρός εγκληματίας βλέπεις. Έβλεπα αυτή τη σειρά που είχατε με τον Εσκομπάρ και τα λοιπά, που βλέπεις ότι η μάνα του, που ήταν στιγνός, έτσι, εγκληματίας και έμπορος ναρκωτικών, και έβλεπες η μάνα πως όταν τον δολοφόνησαν, χτυπιόταν, έτσι, για το πιο σκληρό εγκληματία. Απ' τη μία έχει να αντιμετωπίσει αυτό, απ' τη μία, έτσι, να αντιμετωπίσει, δεν ξέρω. Είναι ανίκουστο αυτό που για τα ελληνικά δεδομένα και τα λοιπά. Πολύ σκληρό έγκλημα. Γιατί για να πει. Νιώθεις ότι η μάνα μπορεί να συγχωρήσει τα πάντα και υπομένει τα πάντα. Δεν ξέρω, ας πούμε, για αυτή τη μάνα. Δεν μπορώ να. Γενικά μιλάω. Η μάνα στο παιδί της, ναι, νομίζω. Η δική σου μάνα έχει κάνει. Έχει κάνει, ναι. Γιατί τη θεώρησε ηρωίδα. Η μάνα είναι πάντα μάνα και είναι πάντα δίπλα. Όχι ότι ο πατέρας έχει κάτω το ρολόλο, αλλά είναι η μάνα σου. Είναι η δική σου μάνα, γιατί είναι ηρωίδα, πες μου. Και πάντα σε συγχωρεί, ό,τι και να κάνεις. Επειδή το έχουμε συζητήσει, η δική σου μάνα, γιατί είναι ηρωίδα στην καρδιά σου. Γιατί πάλεψε πάρα πολύ για μας. Πάρα πολύ. Σε τι πάλεψε πιο πολύ? Στο να μας κρατήσει. Η μητέρα μου δούλεψε. Ο πατέρας μου, όπως σου είπα, ήταν άνεργος πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δούλεψε πολύ καιρό ως εργάτης, βέβαια, και στο εξωτερικό σε εταιρείες, γιατί δεν υπήρχαν δουλειές εδώ. Όταν ήταν άνεργος, σε ένα διάστημα που ο αδερφός μου ήταν στο στρατό και εγώ φοιτήτρια, τα βγάλαμε, όπως καταλαβαίνεις, πολύ δύσκολα πέρα. Και η μητέρα μου αναγκάστηκε να πάει και σε μεγάλη ηλικία να δουλέψει. Ήταν όρθια, έτσι, και δούλευε μέσα σε συνθήκες απολύτρια. Και όλα τα χρήματα πήγαιναν στο να σπουδάσω εγώ και στο να επιβιώσει ο αδερφός. Επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ, ξέρω ότι υπήρξαν στιγμές που δεν είχες ούτε ρούχο να βάλεις. Ναι, εμένα η μητέρα μου με έδινε από τις λαϊκές αγορές. Γιατί μου λέγανε όταν ήρθαν στις λαϊκές αγορές τα παιδιά εκεί, οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών για το νομοσχέδιο που τους διέλυε τις οικογένειες, 50.000 οικογένειες ή 50.000 εμποροπανηγύρις που ήθελαν να κλείσουν. Όταν μίλησα μέσα στην Επιτροπή, κλαίγανε οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών, γιατί ακούγανε δεν μπορούν να μπουν μέσα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και μου λέγανε. Ήταν σαν να μιλάει ένας από εμάς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς. Ξέρεις τι θέλω να πω, και μετέφερες, Ραχίλ μου, συγγνώμη, μέσα στη Βουλή αυτά τα πράγματα για εμάς. Και τους είπα, μα εμένα η μητέρα μου με έδινε από τις λαϊκές αγορές. Δηλαδή, ξέρω τι είναι. Επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ για σένα και το έχω ψάξει και από την περσινή σεζόν, είναι αυτό που λέμε, άλλο είσαι και άλλο δείχνεις καμιά φορά. Η Ραχίλ έχει έντονο συνέστημα, ξέρει να σέβεται και να υπακούει στη γυναίκα και γι' αυτό από την αρχή της είπα ότι από σένα δεν περίμενα να φέρεις αντίδραση σε μια γυναίκα ή να πεις και να θίξεις. Θεωρώ ότι ήταν μια άτυχη στιγμή, μπορεί. Δηλαδή. Ναι. Δεν συνηθίζω να πειράζω ανθρώπους. Με έχουν πειράξει και δεν πειράζω κανένα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να